Είμαστε στη Κεφαλονιά. Σήμερα θα σε πάω μία βόλτα στην Κεφαλονιά, στο πιο μεγάλο νησί του Ιωνίου Πελάγους. Είμαστε στο Ιόνιο Πέλαγος και πηγαίνουμε στην Κεφαλονιά. Πήραμε το καράβι από τη Λευκάδα και ταξιδέψαμε περίπου μία ώρα. Απέναντι βλέπεις την Ιθάκη, το νησί του Οδυσσέα. Τα εισιτήρια για το φέρι κόστησαν περίπου 120 ευρώ πάνε έλα, με επιστροφή μαζί με το αυτοκίνητο. Φτάσαμε στο Φισκάρδο! Την πρώτη μέρα επισκεφτήκαμε τη λίμνη Μελισσάνη, αλλά έχει πάρα πολύ κόσμο. Η ουρά είναι μεγάλη. Είμαστε έξω από τη λίμνη Μελισσάνη. Παιδιά, η ουρά είναι τεράστια. Πιστεύω θα μπούμε σε καμιά ώρα. Τελικά μπήκαμε μετά από 30 λεπτά. Πάμε να κάνουμε βαρκάδα στη λίμνη. Το εισιτήριο κόστισε 8 ευρώ το άτομο και η βόλτα ήταν περίπου 10 λεπτά. Από πάνω το σπήλαιο είναι ανοιχτό και κατά τη μία το μεσημέρι το φως του ήλιου μπαίνει μέσα στη σπηλιά και κάνει τα νερά κατά γάλανα. Και τώρα πάμε για μπάνιο. Παραλία Αντίσαμος, κοντά στη Μελισσάνη. Είχε αρκετό κόσμο στην παραλία και κάτω έχει βότσαλα. Γι' αυτό χρειάζεσαι ειδικά παπούτσια. Καλό είναι να έχεις παπούτσια για τη θάλασσα στην Κεφαλονιά. Και το βράδυ κάναμε μία βόλτα στο Αργοστόλι, την πρωτεύουσα της Κεφαλονιάς. Φτάσαμε στην παραλία Πετανή. Μόλις φτάσαμε στην παραλία Πετανή, είναι υπέροχη. Έχει πολύ ωραία γαλάζια νερά. Πρέπει να έρθεις. Μόλις φτάσαμε στην παραλία Πετανή, είναι υπέροχη. Έχει πολύ ωραία γαλάζια νερά. Πρέπει να έρθείτε. Η αλήθεια είναι ότι πρώτα πήγαμε, θέλαμε να βρούμε τέλος πάντων την παραλία Φτέρη, αλλά έπρεπε να πάσουμε το καραβάκι από το χωριό Ζόλα. Το καράβι κοστίζει 20 ευρώ το άτομο και δυστυχώς δεν βρήκαμε καλές ώρες για επιστροφή. Πήγαμε για παράδειγμα γύρω στις 1 παρά και έπρεπε να φύγουμε στις 6 το απόγευμα. Αλλά φαντάζομαι ότι αν πας νωρίτερα θα μπορείς να βρεις και καλύτερες ώρες για επιστροφή. Και έτσι λοιπόν ήρθαμε στους Πετανούς. Ήταν αρκετά αργά λοιπόν για τη Φτέρη και έτσι βρήκαμε την αγαπημένη μας παραλία στο νησί, τους Πετανούς. Μια παραλία με καταγάλανα νερά και χωρίς να έχει πάρα πολύ κόσμο. Πανέμορφη παραλία, πρέπει να πας, αλλά μην ξεχάσεις τα παπουτσάκια σου. Έχει πέτρα κάτω. Λοιπόν, ήρθαμε για φαγητό στο Λεξούρι, σε ένα ψητοπολείο, για να δούμε τι θα φάμε. Τι πήραμε? Κοντοσούβλι και κοτόπουλο σούβλας. Την επόμενη μέρα πήγαμε ποδηλατάδα, νοικιάσαμε ποδήλατα και κάναμε μία μεγάλη βόλτα στο Αργοστόλι. Νοικιάσαμε ποδήλατα και πάμε βόλτα στο Αργοστόλι.
Πήγαμε πρώτα από την μία πλευρά της πόλης και περάσαμε αυτήν τη μεγάλη γέφυρα. Και μετά κάνουμε μία βόλτα στο λιμάνι και κατευθυνόμαστε στην άλλη μεριά και φτάνουμε στον φάρο. Τουλάχιστον έχει δροσιά εδώ. Μόλις αφήσαμε τα ποδήλατα, τα νοικιάσαμε από εδώ, από το Ένος, περίπου 3 ώρες, 20 ευρώ, παιδιά. Κουράστηκα, ψόφισα. Ο Δημήτρης είναι καλά, εγώ πέθανα. Και συνεχίζουμε τη μέρα μας με μία βόλτα στο Αργοστόλι, με τα πόδια αυτή τη φορά. Κατά τη διάρκεια της μέρας, το Αργοστόλι είναι άδειο. Δεν έχει κόσμο, γιατί έχει πολύ ζέστη. Φαντάζομαι ότι όλοι είναι στις παραλίες αυτήν την ώρα. Και εδώ είναι η πλατεία, καυτή και άδεια. Και πάμε για φαγητό. Και θα τελειώσουμε τη βόλτα μας με φαγητό στη Λαδόκολα. Οπωσδήποτε χρειάζομαι μία παγωμένη μπύρα. Γεια μας! Και μετά το φαγητό πάμε για ένα χαλαρό μπανάκι. Είμαστε στην παραλία Άβυθος. Επιτέλους μία αμμώδης παραλία στην Κεφαλονιά. Και μάλιστα η άμμος έχει ένα κάπως κόκκινο χρώμα. Επιχείρηση Μύρτο σήμερα. Μετά από 5 μέρες που είμαστε εδώ, θα πάμε στο Μύρτο. Για να δούμε. Λοιπόν, αποφασίσαμε πρώτα να έρθουμε στην Άσο και να πάμε το απογευματάκι στον Μύρτο, γιατί μας είπαν ότι θα είναι καλύτερα από πάρκινγκ. Βέβαια και εδώ γίνεται χαμός, το πάρκινγκ είναι λίγο, ο δρόμος είναι δύσκολος, έχει στροφές, το χωριό είναι ανηφορικό, αλλά είναι πάρα πολύ όμορφο. Για να δούμε. Νομίζω ότι η Άσος ήταν από τα πιο όμορφα χωριά που είδαμε στην Κεφαλονιά. Είχε το λιμάνι του με τα καραβάκια, είχε μία όμορφη μικρή πλατεία με ταβερνάκια, είχε και όμορφα σπίτια που ήταν χτισμένα ανηφορικά. Γράψε μου στα σχόλια, έχεις πάει ποτέ στην Κεφαλονιά, θα ήθελες να πας? Λοιπόν, είμαστε 10 λεπτά από τον Μύρτο, για να δούμε τώρα πώς θα κατέβουμε. Βλέπουμε ότι έχει κόσμο, έχει πολλά αυτοκίνητα, ελπίζω να μην ταλαιπωρηθούμε πολύ. Αλλά η θάλασσα φαίνεται ωραία, ε? Να. Δεν έχει κύμα, ελπίζω. Και φύγαμε για Μύρτο! Και αυτός είναι ο Μύρτος. Εντάξει, παρκάραμε εύκολα σχετικά. Είναι περίπου 6 ώρα το απόγευμα, αν αναρωτιέστε. Ο Μύρτος είναι η πιο γνωστή παραλία του νησιού και βλέποντάς την καταλαβαίνεις γιατί. Είναι πανέμορφη με αυτά τα καταγάλανα νερά της, είναι λίγο βαθιά βέβαια και έχει βότσαλα. Πρέπει να φοράς τα παπούτσια για τη θάλασσα. Χρειάζεσαι οπωσδήποτε αυτά τα παπούτσια στην Κεφαλονιά. Και έχει και ένα καταπληκτικό ηλιοβασίλεμα. Βέβαια, ήμασταν τυχεροί και ο Μύρτος σήμερα είναι τέλειος. Αν πρόκειται να πας, θέλω να ξέρεις ότι τον Ιούλιο και τον Αύγουστο η παραλία έχει πάρα πολύ κόσμο και το πάρκινγκ είναι δύσκολο, γιατί ο δρόμος είναι δύσκολος. Είναι δύσκολο να κατέβεις τον Μύρτο αν έχει πολλά αυτοκίνητα.
Επίσης, όταν φυσάει, η παραλία μπορεί να έχει μεγάλα κύματα και να γίνει επικίνδυνη. Ευτυχώς, εγώ είχα την ευκαιρία να σου τη δείξω ήρεμη και γλυκιά. Υπέροχη παραλία, δεν έχω λόγια. Πολύ ωραία. Ας κάνουμε και μία τελευταία βραδινή βόλτα στο Αργοστόλι. Τελευταίο βράδυ στο Αργοστόλι. Αύριο φεύγουμε. Την επόμενη μέρα πήγαμε στο Φισκάρδο. Είναι περίπου μία ώρα με το αυτοκίνητο από το Αργοστόλι. Από εκεί θα πάρουμε το καραβάκι, το φέρι και θα πάμε στη Λευκάδα και μετά Θεσσαλονίκη με το αυτοκίνητο. Το Φισκάρδο είναι ένα όμορφο ψαροχώρι με πολύ καλό φαγητό, έχει πολλά εστιατόρια και γι' αυτό έχει πάρα πολύ κόσμο, όπως βλέπεις. Και αυτό ήταν, παιδιά, φεύγουμε. Ανέβηκα στο πλοίο και περιμένω τον Δημήτρη που βάζει το αυτοκίνητο μέσα. Και αφήνουμε πίσω μας το Φισκάρδο. Έχουμε τώρα περίπου 7 ώρες ταξίδι μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Γράψε μου στα σχόλια, έχεις πάει ποτέ στην Κεφαλονιά? Θα ήθελες να πας? Αν σου άρεσε το βίντεο, κάνε μας ένα like και εγγραφή στο κανάλι μου αν θες να βελτιώσεις τα ελληνικά σου με φυσικό τρόπο και μέσα από όμορφες εικόνες από την Ελλάδα. Εμείς τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια!